Είναι όμως μαζί μας η κυρία Άννα Κορσάνου, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Κυρία Κορσάνου, καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκω και να πω ένα σχόλιο που συνδέεται με αυτό που είπατε πριν. Μάλιστα. Αθήνα, Χανιά, Χανιά, Αθήνα, με το πλοίο, δύο άτομα με αυτοκίνητο, 500 ευρώ. 488 συγκεκριμένα. 488. Έτσι, και δεν υπήρχε θέση. 488 Αθήνα, Χανιά, Χανιά, Αθήνα με το πλοίο, καμπίνα, να το πω και αυτό, και αυτοκίνητο, 500 ευρώ. Και δεν υπήρχε για Ηράκλειο, Αθήνα, Ηράκλειο, είναι όλα κλεισμένα, δηλαδή να το πούμε και αυτό. Με τέτοιες τιμές, αλλά είναι όλα γεμάτα. Έτσι, άρα το πράγμα έχει πολλές όψεις. Έτσι. Ακριβώς, γιατί όσο υπάρχει ζήτηση, παραμένουν στα ύψη και οι τιμές. Είναι μια παράμετρος αυτή, αλλά πραγματικά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το καταγράφουμε και είναι ένα καλό. Γιατί είναι το αυτό χωριό, μπορούμε να το κάνουμε όλοι όσοι έχετε λοιπόν και μιλάμε εδώ στην Ναυτεμπορική. Προσωπική εμπειρία, ας κάνουμε την καταγραφή και εμείς συγκεντρώνουμε τις τιμές σας, ενημερώνουμε σε σταθερή βάση, αλλά είναι ενδεικτικό και λέγαμε νωρίτερα ότι και στη Ρόδο είναι αντίστοιχο περίπου με αυτό που μας είπατε για τα Χανιά. Κυρία Κορσάνου, τώρα πάμε στο κύριο θέμα. Είστε διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια δικηγόρος. Αυτές οι για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ακριβώς, λοιπόν, για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Έχουν αρχίσει να πηγαίνουν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Για πείτε μας. Δηλαδή, ενώ στην αρχή ήταν πολύ χάλια, δεν το υπερβάλλω, αλλά πολύ χάλια για τον πρώτο χρόνο, τα πρώτα δύο χρόνια, τώρα πάει καλύτερα. Να. Δηλαδή, βγαίνουν ρυθμίσεις. Υπάρχουν και κουρέματα, κάτι απίστευτο που δεν το περίμενα κι εγώ. Δηλαδή, υπάρχουν τράπεζες που κάνουν κουρέματα, ακόμα και όταν υπάρχουν σπίτια. Ο ΕΦΚΑ και η εφορία προσφέρουν λύσεις, αλλά προσοχή, όχι με κουρέματα, απλά με μια ρύθμιση που παρατείνει το χρέος για 20 χρόνια και έτσι μειώνει τη δόση και γίνονται οι δόσεις βιώσιμες. Μπορεί ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, να πληρώνει κάθε μήνα από το εισόδημά του. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, όπως ότι οι τράπεζες δεν ανταποκρίνονται πάντα στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ένας επαγγελματίας μπορεί να έχει χρέη στην εφορία, στο ΕΦΚΑ και στην τράπεζα. Θα του κάνει ρύθμιση πλατφόρμα για εφορία ΕΦΚΑ, κάτι που δεν είναι καταφρόνητο γιατί δεν έχει άλλη εναλλακτική. Αλλά η τράπεζα δεν θα προσέλθει καθόλου να κάνει μια ρύθμιση. Οπότε θα πρέπει να πάει μόνος του, να χτυπήσει την πόρτα της εταιρείας και της απαιτήσεως και να κάνει τη ρύθμιση. Γίνονται όμως ρυθμίσεις και όσο βλέπουμε να βελτιώνεται η κατάσταση στην πλατφόρμα, τόσο παίρνουν θάρρος οι άνθρωποι και κάνουν επίδυση. Κάνουν και μόνοι τους. Κυρία Κορσάνου, λέτε ότι υπάρχει βελτίωση και ότι έχουμε ρυθμίσεις κυρίως σε σχέση με τις τράπεζες και κουρέματα, το οποίο είναι σημαντικό. Θυμάμαι, μιλάγαμε και παλιότερα τους προηγούμενους μήνες και λέγατε ότι το κούρεμα ήταν άγνωστη πρακτική, σχεδόν απαγορευμένη. Θυμάστε καλά. Υπάρχει τάξη μεγέθους, κάποια στοιχεία του πόσες ρυθμίσεις έχουμε τώρα, πόσο έχουν ανέβει σε σχέση με την πρώτη φάση. Έχει βγάλει ανακοίνωση η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που δεν την έχω τώρα μπροστά μου. Δηλαδή, το δελτίο τύπου τους έχουν πόσες ρυθμίσεις γίνονται και πόσες έχουν υπογραφεί και σε πόσες είναι συνεπείς οι άνθρωποι. Δηλαδή, παίζει και αυτό. Βγαίνει μια ρύθμιση, την υπογράφει. Είναι συνεπείς μετά οι οφειλέτες ή μετά από κάποιους μήνες σταματάνε να πληρώνουν. Mm. Είναι συνεπείς, έχουν συνέπεια. Έτσι. Από αυτό μπορείτε να μου δώσετε την να τη φυλαχθώ και σε μια επόμενη συνάντησή μας να έχω μπροστά μου το δελτίο της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους και να σας πω ακριβή νούμερα. Αλλά εγώ από την προσωπική μου εμπειρία, από αυτό που βλέπω στο γραφείο, εγώ το βλέπω ότι βελτιώνεται το πράγμα. Γίνονται ρυθμίσεις. Και αυτό που είπατε τώρα για τους πληστηριασμούς, τον Ιούλιο θα γίνουν χιλιάδες πληστηριασμοί. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει την μπάλα, έχουν αφήσει τα χρέη πολλά χρόνια πλήρω, τα 10-12 χρόνια. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας μεγαλώνουν και δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Χάνουν το σπίτι τους και δεν το έχουν καταλάβει. Δηλαδή, είχε προχθές ένα παιδί 25 χρονών και λέει: οι γονείς μου δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Είχε χαθεί, λέει: δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με το σπίτι. Το έχουμε, δεν το έχουμε. Είχε χαθεί το σπίτι σε πληστηριασμό και δεν το είχαν καταλάβει. Και ήταν συγκινητικό που μου είπε αυτό το παιδί, μου λέει: έχω δύο παιδιά. Αυτό ο άνθρωπο, 26 χρονών, πολύ όριμο, μου λέει: έχω δύο παιδιά. Οι γονείς μου είναι σαν παιδιά. Δεν ξέρουν να διαχειριστούν το θέμα και το τρέχω εγώ. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μάλιστα. Έτσι, άρα
Είναι πολύπλευρο το θέμα. Κυρία Κορσάνο, είναι κοινωνικό φαινόμενο υπερχρέωση για κάποιους ανθρώπους που δεν θα τους χαρακτηρίζει επιπόλαιους, δεν τους χαρακτηρίζει ευάλωτους, θα τους χαρακτηρίζει ότι δεν έκαναν σωστούς χειρισμούς και έχουν χάσει πλέον την μπάλα. Μάλιστα. Και έχουν χάσει την περιουσία τους. Ωραία, κυρία Κορσάνου, επειδή όντως, όπως είπατε και εσείς τον Ιούλιο και τους προσεχείς μήνες θα αυξηθούν οι πληστηριασμοί, είπαμε και προηγουμένως ότι τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν μόλις 60, αλλά αυτοί θα πολλαπλασιαστούν. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές ώστε να προστατευτούν οι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτόν τον μηχανισμό? Διαβάζουμε μόνο εδώ για δύο κομβικές, μεταρρυθμίσεις. Ναι, μόνο η βεβαίωση του ευάλωτου φιλέτου και το πρόγραμμα συνεισφοράς. Πρέπει να βγάλουν βεβαίως ευάλωτο φιλέτο, αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις, ναι, έτσι ώστε να μπλοκαριστεί ο πληστηριασμός. Ναι. Και αυτοί που έχουν υποβάλει αίτηση εξοδικαστικού μηχανισμού, με την οριστικοποίηση της αίτησης, μπλοκάρεται ο πληστηριασμός και η πράξη τέλεση. Άρα δεν μπορούν να το καθυστερούν, διότι άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις. Διαβάζω εδώ ότι θα ληφθούν και πρωτοβουλίες για νομοθετική ρύθμιση, ώστε αν αθετείται η συμφωνία, ο εξοδικαστικός να αποτελεί τίτλο εκτελεστό από την πλευρά των πιστωτών. Ναι. Αυτό είναι κάτι που ζήτησαν οι τράπεζες, γιατί τους μπλοκάρει, τους χαλάει την πόρτα. Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων τι είναι? Είναι σαν ένα καράβι που λέγαμε πριν για τακτοπλοϊκά, που πάει στο στόχο του και πάει να... Ποιος είναι ο στόχος? Να πάρω λεφτά. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν έχω να πάρω λεφτά, να βγάλω το σπίτι του πληστηριασμό. Άμα του κάνεις εξοδικαστικό και του βάζεις φρένο στην πορεία του, δεν το συμφέρει. Άρα τώρα με τις πολλές αιτήσεις εξοδικαστικού κάνανε οι οφειλέτες αιτήσεις για να κερδίσουν χρόνο. Αυτός ο χρόνος που κερδίζουν οι οφειλέτες δεν συμφέρει, τον χάνουν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Άρα θέλουν να βάλουν κάποιες δικλείδες ώστε να αποβάλουν κάποιους, ας πούμε, στρατηγικούς κακοπληρωτές, κάποιους που με πονηριά χρησιμοποιούν διατάξεις νόμου για να αποφύγουν καταστάσεις. Αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά των εταιρείων διαχείρισης απαιτήσεων. Πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εγώ είμαι δανειολήπτης, εντάξει. Θέλω να κάνω μια ρύθμιση και να με χάσω στο σπίτι μου. Εντάξει. Κάνε μου μια νορμάλη ρύθμιση. Μην μου λες 1.000 ευρώ το μήνα όταν ο μισθός μου είναι 1.200. Μάλιστα. Και πρέπει μιας... και αυτό να το δει η πολιτεία. Έτσι. Και μας ενημερώνουν από το Control για τα στοιχεία που λέγαμε νωρίτερα από την Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους ότι μέχρι τέλος Ιουνίου τελικά είχαμε 6.254 επιτυχείς οφειλών, που σημαίνει αρχικά κεφάλαια 2,33 δις, περίπου 2,33 δις. Τον θεωρείτε ικανοποιητικό αυτόν τον αριθμό, κυρία Κορσάν? Σε σχέση με το παρελθόν, πάρα πολύ. Μάλιστα. Σε σχέση Ωραία. Με τις προσδοκίες, όχι. Αλλά με αυτά που δίνονταν στην αρχή, που δεν έκανε κανείς, που δεν προχωρούσαν οι αιτήσεις, που μπαίναν μέσα απλά για να κοιτάνε οι βουλευτές και δεν γινόταν τίποτα, πάει προς το καλύτερο. Αλλά φυσικά πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά. Ας κρατήσουμε αυτό, ότι έχουμε μια αυξητική τάση, γεγονός που ενθαρρύνει, όπως είπατε και εσείς, και τους δανειολήπτες να προχωρούν στις διαδικασίες. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με χαρά. Παντός... Ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία σας. Ευχαριστώ.